Πόσες φορές έχετε δει φωτογραφίες από πράγματα τα οποία μοιάζουν με άλλα πράγματα? Αυτό λέγεται παρηδολία. Όπως αυτό που μοιάζει με φάτσα. Και αυτό που μοιάζει με σκύλο. Και αυτά θα δούμε σήμερα. Οπότε κάντε like και subscribe και πάμε στο βίντεο. Και ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά γιατί αυτό μοιάζει, ρε φίλε, με το σκύλο από το Ice Age. Και είναι με ένας νηπτήρας. Πώς γίνεται αυτό? Μοιάζει πολλά πράγματα και είναι απλά μια πιπεριά, ρε φίλε. Πώς γίνεται μια πιπεριά να θυμίσει το Grinch, τα χέλωνο νιτζάκια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ρε φίλε. Δες εδώ, είναι απλά μια πιπεριά. Και εμείς το έκανα αυτό, ρε φίλε, είναι πολύ αστείο. Πιπεριά είναι χέλωνο νιτζάκι. Δείτε κάτι χαρούμενα τούβλα, τα οποία είναι κάμερες. Και αυτός που έβαλε τις κάμερες εκεί πέρα μετά τις άλλαξε και έβαλε καινούργιες κάμερες. Και φαίνεται ακόμα πιο αστείο, bro. Ήταν φουλ χαρούμενος, αλλά τώρα είναι χαρούμενος. Αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο κόζι. Κάδος ή ο Μπομπομάστορας ή η Αλέξα από το Minecraft. Μοιάζει, λέει, με το Lego Trump. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Καλά, εντάξει. Αν το έβλεπα αυτό, θα είχε ζατούβλα, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Γιατί, μπρο, είναι σαν ένα πρόσωπο που τώρα θα πάει να φάει όλη τη γη. Πολύ τρομακτικό. Αυτό είναι πιο πολύ μεγαλοφοβία παρά παρηδολία. Τι λέξη μαθαίνουμε σήμερα? Πράγμα γιατρού ή ένας πολύ χαρούμενος τάβρος ή αγελάδα. Μπρο, δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Αυτό είναι εδώ τα ρουθουνάκια του, τα ματάκια του, τα κέρατά του, η μύτη του, το στόμα του. Βασικά, βουβάλι είναι. Εδώ βλέπουμε Αμερική να πετάει πυράβλους. Αλλά δεν είναι πυράβλη, είναι ένα σκύρος ο οποίος... Ναι. Ο αδερφός μου είπε να μην το ποστάρω αυτό γιατί θα πάρω 10 likes. Εγώ. Πήρα αυτή η βρύση, με κοιτάει μέσα στην ψυχή μου. Θα μπορούσε να είναι και ο Καλαμάρης, αλλά δεν είναι. Είναι απλά ένας άνθρωπος με μια τεράστια μύτη που κοιτάει στην ψυχή σου. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί είναι ένα αμάξι που καπνίζει, ρε βέρα. Δηλαδή, φανταστείτε να τρακάρετε και το αμάξι σου να αρχίζει να καπνίζει απλά. Αλλά όχι να καπνίζει, να καπνίζει, μπρο, κρατάει τσιγάρο. Το αυτοκίνητο αυτό έχει στρεσαριστεί από το πολύ τρακάρισμα. Κολόνα, σταμάτα να το αγγίζει. Άσε το λίγο μόνο τώρα το αυτοκίνητο. Τζόκερ και Τζόκερ. Αυτό ο Τζόκερ μου αρέσει πιο πολύ, α πούμε, αλήθεια. Είναι και υγιεινό. Ωπα, ρε μπρο, τι σύννεφο έπιασε εδώ πέρα ο Μάν. Μια αρκούδα γιγάντια που πάει να φάει τον ήλιο. Κουτσουλιά ενό πουλιού που θυμίζει πουλί. Τι ζωγράφο, όλο σχέζει ζωγραφιέ, μπρο, όλο σχέζει τέχνη, αλλά όντως σχέζει τέχνη. Καταλαβαίνεις ότι μια ελιά είναι πολύ παλιά όταν σχηματίζει έναν... Παππού. Δεν έχω δει πιο χαρούμενο κρεμμύδι από αυτό εδώ πέρα, πραγματικά. Το πιο χαρούμενο κρεμμυδάκι που έχω δει εδώ πέρα. Οκ, okay, αυτό είναι καταραμένο γιατί εδώ πέρα οι τσουκάλες θυμίζουν φάτσες, μπρο. Δείτε εδώ πέρα τα μάτια είναι φάτσες. Δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω, μπρο. Τι είναι αυτό, γιατί έχει μια φάτσα κλουν πάνω, ένα φίδι. Είναι για να σε κοροϊδέψει και να πας κοντά. Ένα δράκος, όχι, είναι ένα σύνομο. Οι πιο σας διακόπτες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα τους πάταγα για κανένα λόγο. Κούπα του καφέ, ξύπνα ρε. Ξύπνα ρε, πέφτουν τα σάλια σου κάτω να πούμε. Ξύπνα. Τι περίεργο δέντρο είναι αυτό, ρε φίλε. Πόσο χαζό δέντρο είναι. Χαζό δέντρο. Όχι, εντάξει, εντάξει, μην μου κάνεις κάτι κακό, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ παλιά από ένα από τα πιο θρυλικά rave parties που έχουν γίνει ποτέ. Σάικ δεν είναι rave, είναι απλά ένα χαλί και μια καρέκλα. Αυτό είναι το χαλί και αυτή είναι η καρέκλα. Να ορίστε και το προστατήφι εδώ πέρα. Α, σας κοροϊδέψα. Α, ζούμε παρηδολία σε καφέδες. Πολύ χαρούμενος. Και εσύ είσαι πολύ χαρούμενος. Έχεις τρυπάρει λίγο εσύ καφέ. Wow. Αυτός δεν είναι χαρούμενος, μην κλαις. Wow, το κοτόπουλο αυτό είναι έτοιμο να με φάει. Αλλά θα σε φάω εγώ μόλις σε ψήσω. Καλά, αυτό το ποινικό δέντρο πρώτη. Τι είναι αυτό? Και τώρα σας δείξω ένα παρόμοιο φαινόμενο το οποίο λέγεται φαινόμενο Thatcher. Και είναι αυτή εδώ πέρα φωτογραφία που τα βλέπεις ανάποδα. Και λες, OK, είναι λίγο διαφορετική αυτή και αυτή, αλλά και οι δύο φαίνονται κομπλέ. Αλλά όταν γυρίσεις αυτή τη φωτογραφία. Ναι, γίνεται απότομα καταραμένη. Και αυτό έχει να κάνει με το μυαλό μας που τα αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά λόγω της γρήγορης επεξεργασίας που κάνει και τρυπάρουμε. Ας δούμε και κάποια άλλα παραδείγματα με Thatcher effect, όπως αυτό εδώ πέρα που λες, OK. Okay, αλλά όχι. Ή αυτή εδώ πέρα που λες, τάξη, είναι ίδιες. Δεν είναι καθόλου ίδιες. Ή εδώ πέρα η Αντέλ που είναι ανάποδα. Όχι, hello, δεν σου λέω. Σε ένα αντίο θα σου πω. Φίλε, γράψε από κάτω στα σχόλια παριδόλος, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Αυτό είναι ένα δέντρο στο Pokémon. Είναι ένα τύπο ο οποίο είναι θυμωμένο και είναι έτσι μπρατσαρά. Εγώ αυτό βλέπω, μπρο. Βλέπω ένα μπρατσαρά ο οποίο είναι θυμωμένο. Όχι, του έβαλε τον ντόγκι μέσα εκεί πέρα, ρε φίλε. Βγάλε τον ντόγκι. Α, όχι, είναι κέι. Όχι, ο ντόγκι είναι βασικά. Τι λέτε, αυτό βλέπω. Να ζήσετε, νερά μα, να ζήσετε. Πω, δε πόσο όμορφη είναι η νύφη. Και ο γαμπρό όμω, Πολύ ωραίο και ο γαμπρό. Να ζήσετε, να ζήσετε με πολλού απογόνου. Δεν βλέπετε ένα ζευγάρι που παντρεύεται, ρε φίλε. Να την νύφη και ο γαμπρό. Αλλά η παρηδολία δεν είναι μόνο χαρούμενα πράγματα. Γιατί δείτε εδώ πέρα αυτό κουτί. Τι ρε φίλε, περνάει πολύ άσχημα. Κάποιος μάλιστα πει να το έχει πνίξει ή μπορεί να είναι αλκοολικό κουτί. Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά φαίνεται ότι περνάει άσχημα. Ένα like σου, μια προσευχή. Βοηθήστε αυτό το άμυρο κουτί.
Αυτό είναι το πιο σα σκυλί που είναι απλά τσιμέντο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, bro. Είναι σαν ένα σκυλί το οποίο κοιτάει αλλού όσο ρουφάει την αλυσίδα. Κάνει το οποίο θα μπορούσε να είναι μακαρόνια ή κάποιο καλαμάκι. Ένα που ανέβαλε λίγο κρέμα πάνω του και βγήκε ένα όμορφο γατάκι. Τι γλυκούλι είναι αυτό. Μην το απλώσει πάνω. Δώσ' του κάτι να φάει. Γιατί έχουν φτιάξει ένα καταραμένο emoji κατά αριστερά με ένα χέρι. Όχι, μπρο, είναι η τιμή. Είναι η τιμή, κάνει ένα ευρώ. Κάνει. Είμαι σίγουρος ότι έχετε δει όλη το μήμα αυτή τη φώκια η οποία είναι έτσι. Αλλά έχει δει κανείς την πατάτα που μοιάζει με αυτή τη φώκια. Λάτι, μια πατάτα που μοιάζει με το μήμ. Τι στο καλό, μπρο. Αν έβλεπα μια τέτοια πατάτα, θα την έτρωγα. Ναι, 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 είμαι κακός. Τι να κάνουμε τώρα, κάνε like, σκάσε. Καταράκτης που μοιάζει με μια γυναίκα με ένα φόρεμα άσπρο, μπρο. Τι στο καλό, η φύση είναι περίεργη. Κάτσε, εδώ πέρα τη μύτη με το πρόσωπο τη βλέπει κανείς. Και συγκεκριμένα εδώ πέρα στο Wikipedia λέει ότι παρειδολία ονομάζεται το ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα δυσδιάκριτο ή ασαφές εξωτερικό ερέθισμα εκλαμβάνεται εφθαλμένα ως ευκρινές και πλήρως αναγνωρίσιμο. Πιο κλασικό παράδειγμα είναι το πρόσωπο στη Σελήνη. Πολλοί όσοι βλέπανε τη συγκεκριμένη φωτογραφία της Σελήνης λέγανε όπα εκεί πέρα έχει ένα πρόσωπο. Αλλά τελικά δεν είναι. Αλλά φαίνεται. Και αυτή είναι η ψευδέστηση που δημιουργείται. Και αυτό είναι το ψυχολογικό φαινόμενο. Παρειδολία. Με αυτόν τον τρόπο λέει οι γιατροί κατανοούν τους ασθενείς. Πιο κλασικό κλινικό παράδειγμα είναι το τεστ Rorschach. Που είναι αυτό. Ναι, το έχετε δει παντού που λες τι σου θυμίζει εδώ πέρα και τι βλέπεις. Ο καθένας λέει αυτό που βλέπει. Αλλά στην τελική δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλά μουτζούρες. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι ξύλο το οποίο είναι σαν να χορεύει. Ναι, αυτό χορεύει, μπρο. Το βλέπω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ξύλο το οποίο χορεύει. Ναι, δεν χορεύει. Είναι ένα σφυρί, το βλέπετε. Βλέπετε κάτι άλλο όμως. Βλέπετε, ας πούμε, έναν παίχτη του baseball που κρατάει ένα τεράστιο μπαστούνι στα χέρια του. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο παίχτης και αυτό εδώ πέρα είναι το μπαστούνι. Ναι, να το. Μπρο, δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ αυτό. Wow, μπρο, αυτές οι κάμερες. Μπρο, τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάπου σε κάποιο καρτούν, το έχω δει. Μάγκες, το βρήκα. Είναι ο Ρομπέρτο από το Φουτσουράμα. Είναι ο Ρομπέρτο. Είναι αυτός. Πέτρες. Χαρούμενη πέτρα που περνάει τέλεια και είναι, μπρο, την καχά. Αλλά κάποιες φορές και ο ήλιος είναι χαρούμενος. Μπρο, δείτε πόσο χαρούμενος είναι ο ήλιος που βασιλεύει. Είναι πολύ χαρούμενος. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε μια καρέκλα. Η οποία καρέκλα φαίνεται λίγο στεναχωρημένη, αλλά προσπαθώ να δω. Τι φαίνεται σε αυτήν την καρέκλα. Τι πρέπει να δω. Τι λέει, ρε, μπρο, τι είναι αυτό. Ο Steven Hawking. Αυτό το καπάκι εδώ πέρα, μπρο, παίζει να είναι ο Batman. Παίζει να είναι ο Batman και τα καπάκια να είναι Batmans. Και να μην το ξέρουμε. Όχι, ρε, μπρο, εντάξει. Το δουλάβει αυτό, κάνει duck face. Και είναι έτσι. Κάτι τέτοιο βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Βασικά τι λέω, ρε, μπρο, τα αμάξια είναι καλύτερα παρειδόλια. Δέστε εδώ πόσο θυμωμένο είναι αυτό το αμάξι. Είναι full θυμωμένο. Θέλω να δω και άλλα θυμωμένα αυτοκίνητα. Ναι, το βρήκα, μπρο. Δείτε εδώ πέρα πώ είναι πάρα πολλά. Εδώ αυτό, α πούμε, είναι χαρούμενο. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο. Αυτό περνάει καλά. Και είναι και λίγο περίεργο. Αλλά εδώ το Mini Cooper, μπρο, είναι πολύ τρομαγμένο. Ξύλο! Όχι, είναι. Πώς λέγονται, ρε φίλε, αυτό. Είναι σαν. Δεν ξέρω, κάποιο ζώο είναι πάντως σίγουρα, μπρο. Πες μου ότι δεν κάνε ζώο κάποιο ξύλο. Όχι, ανάποδα. Του σκύλου το τσουτσουνάκι μοιάζει με φάτσα. Δεν ξέρω αν μαθαίνει. Ο μπρο, το είδα. Το είδα, μπρο. Έχει και γλώσσα. Έχεις όντως κι άλλο κεφάλι. Thick meat. Wow. I'm gonna slap. Εντάξει, μπρο, αυτό έγινε επίτηδες. Χελονιτζάκι, κούνια. Και πίσω, ρε φίλε, τι είναι αυτό, στην Ελλάδα είμαστε. Γιαγιά Caterpillar βάζει κραγιόν. Είναι γιαγιά γιατί είναι σκουριασμένο. Είναι εδώ πέρα, φοράει και τα γυαλιά τα μεγάλα της πρεσβειοποίησης. Και βάζει εδώ πέρα με το χεράκι της και λίγο lipstick. Λάμπα που μοιάζει με φάτσα και συγκεκριμένα μοιάζει με αυτόν εδώ πέρα το πουλο. Το πουλί. Ακούει τι καλό περίεργο. Ξεχάστε το, πάμε. Το βούτυρο που άνοιξα. Δεν θα το έτρωγα, μπρο. Πολύ καταραμένο. Τι μύτη είναι αυτή, τι μάτια μικροσκοπικά είναι αυτά και τι περίεργο στόμα είναι αυτό. Hey, βούτυρε! Μην κοιτάξετε, μην κοιτάξετε. Αχ, κοίταξα, έχασα ξύλο, νίκησε. Το USB. Δεν έχω κάπου ένα USB, ρε. Ω, μπρο, τόσο USB μοιάζει με φάτσα. Είναι πολύ χαριτωμένο. Το βραβείο για την καλύτερη αναπαράσταση και ταινία, ρε φίλε, την πήρε αυτό εδώ πέρα το μανταρίνι. Μπρο, το μανταρίνι. Τι έκανε, μπρο, είναι ο Spider-Man. Το καρότο αυτό, μπρο, είναι έτοιμο να βγάλει το καλύτερο mixtape τη ζωή του. Πολύ θυμωμένη σφουγγαρίστρα, μπρο. Εγώ δεν θα έμπλεκα με αυτή τη σφουγγαρίστρα. Δεν βλέπεις το βλέμμα μου. Δεν μπλέκεις. Ηλεκτροσόκ θα πάθεις άμα βάλεις το δάχτυλο σου στην μπρίζα. Η οποία μπρίζα είναι ήδη σοκαρισμένη. Αλλά η μπρίζα που είναι δίπλα του φοράει VR.
Φοράει VR η μπρίζα. Κάποιος να σώσει τα κουτιά. Είναι φυλακισμένα και είναι στεναχωρημένα όλα. Είναι όλα με poker face. Θα έρθω να σας σώσω εγώ. Κουτιά. Αλλά ποιος άφησε την κοπέλα έξω, ρε φίλε, και πάγωσε. Δεν τη βάλατε μέσα, ρε φίλε, έχει παγώσει η κοπέλα έξω από το σπίτι, να πούμε. Αν έχετε δει το South Park, θα είστε σίγουροι να γνωρίσετε κάτι σε αυτή εδώ πέρα τη φωτογραφία. Ναι, η λιαχτίδα κάτω μπρο μοιάζει με τον μάνα του South Park. Δείτε, είναι η ίδια μπρο. Εγιώ, αυτή η μελωδία τσιλάρι μπρο. Περνάει πολύ καλά. Είναι σε φάση. Αλλά τώρα αυτό που θα σας πω μπρο θα σας στριπάρει. Τι σας θυμίζει αυτό το πρώτο μηχανάκι? Λοιπόν, θα σας βοηθήσω. Πράσινος και βάλτος. Ναι, ο γαϊδούρης από το Shrek μπρο. Α, είναι ο γαϊδούρης από το Shrek. Όπα ρε τρελέ, τι έκανε ο άλλος μπρο? Είναι μια κιθάρα και είναι και χορδέση. Δεν μπορώ μπρο, πραγματικά είναι το αγαπημένο μου σαμπρέντι. Ποιος έβαλε το κοτοπουλάκι μέσα στη σούπα, ρε μπρο? Τι κάνει εδώ πέρα το στρογγυλό κοτοπουλάκι? Hey, yo! Αναπηρικό καροτσάκι ή εξωγήινη? Το σκεφτήκατε ποτέ ότι όσοι είναι σε αναπηρικό καροτσάκι θα μπορούσαν να είναι εξωγήινοι? Τους ελέγχουν εξωγήινα ρομπότ.